τα ζώα στο παζάρι. Μία ηλιόλουστη μέρα, ένας χωρικός αποφάσισε να πάει στο παζάρι. Έδεσε λοιπόν το γάιδαρό του στο κάρο και πάνω έβαλε ένα χουλό γουρουνάκι, μία κατσίκα και ένα πρόβατο. Δεν είχαν προλάβει να πάνε μακριά, όταν το γουρουνάκι άρχισε να ρωτάει ανήσυχο. «Γιατί μας πήρε μαζί το χωρικός, ξέρετε πού πηγαίνουμε?» «Δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι το αφεντικό μας έβγαλε έτσι για τον αέρα μας βόλτα στην εξοχή», απάντησε το πρόβατο. «Κυρχύρε», είπε η κατσίκα, «άκουσε ότι μας πηγαίνει στο παζάρι. Μάλλον θα μας πουλήσεις καινούριο αφεντικό». «Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε το νέο είναι θαυμάσιο και πρέπει να χαιρόμαστε, αφού από αύριο θα ζούμε όλοι μας σε καινούριο σπίτι». Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια το γουρουνάκι, άρχισε να τρέμει από το φόβο του, να κλαίει γορά. Η στεναχώρια του ήταν τόση που τίποτα δεν μπορούσε να το παρηγορήσει. Από όπου κι αν περνούσαν, οι κραυγές του αντιχούσαν τριγύρω. Όσοι το άκουγαν λοιπόν, ήταν βέβαιοι ότι κάτι κακό του συνέβαινε. Παραξενεύονταν όταν έβλεπαν πως απλώς βρισκόταν μέσα στο κάρο του αφεντικού του. «Βοήθεια! Βοήθεια, χωρική! Είμαι ένα φτωχό γουρουνάκι! Λυπηθείτε με το καλμένο το γουρουνάκι! Δεν θέλω να πεθάνω! Σταματήστε το κάρο να κατέβω! Σταματήστε να κατέβω! Δεν θέλω να πάω εκεί που με πηγαίνει το αφεντικό μου!» Όσο λοιπόν και αν προσπαθούσανε η κατσίκα και το πρόβατο να το ηρεμήσουν, το γουρουνάκι δεν σταματούσε να φωνάζει, να τσιρίζει, να γκρινιάζει. Ο χωρικός λοιπόν, αφού κουράστηκε να ακούει τόσο παράπονα, του είπε πολύ θυμωμένος. «Με συγχωρείς κύριε Φωνακλά, γιατί δεν σταματάς λιγάκι, ε? Δεν βλέπεις πόσο ήσυχοι είναι η κατσίκα και το πρόβατο? Ούτε φωνάζουν, ούτε κλαίνε, ούτε παραπονιούνται. Δεν μπορείς πια να κάνεις και εσύ το ίδιο, ε?» Το γουρουνάκι λοιπόν, αφού σκούμπισε τα δάκρυά του που έτρεχαν ποτάμι στο πρόσωπό του, απάντησε. «Κύριε χωριέ, η κατσίκα και το πρόβατο βρίσκονται σε πολύ διαφορετική θέση από εμένα. Η κατσίκα δίνει το γάλα της, το πρόβατο το μελί του. Γνωρίζουν πολύ καλά και οι δύο ότι ακόμα και αν αλλάξουν αφεντικό, πάλι θα συνεχίσουν να δίνουν το γάλα και το μελί τους. Εγώ όμως, εγώ βρίσκομαι σε άλλη θέση, βρίσκομαι εδώ για άλλο λόγο. Ξέρω ότι η σκληρή μοίρα μου με προορίζει να γίνω τροφή για εσάς τους ανθρώπους. Και αν δεν θελήσει κανείς να με σώσει, θα βρεθώ κατευθείαν πιάτο στο τραπέζι σας. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο φωνάζω, κλαίω και βαρυγκωμώ, είναι γιατί απλά προσπαθώ να σώσω τη ζωή μου».